Επιστρέψαμε στον Νίκο Σολομονίδη. Νίκη για την ΠΕΑ Μπολέκα ΕΛ 88-76 απέναντι στην Ανόρθωση. Και έχω δίπλα μου τον κύριο Βασίλη Χρυσαλά, τον προπονητή της Ανόρθωσης. Coach, ένα παιχνίδι δύσκολο το οποίο ήταν ήδη ευθαρχής δύσκολο σε μια καυτή έδρα. Μετά είχατε τον τραυματισμό του Τούντα Σανάτζε, τα 4 φάουλ του Πόλικαπ από την τρίτη περίοδο. Είναι αυτό το recap του αγώνα ή γενικά εσείς πώς το είδατε το παιχνίδι και την ήττα σήμερα τη ομάδα σας? Εντάξει, η Ανόρθωση είναι μια μεγάλη ομάδα. Έχουμε πολύ καλό ρόστερ. Έχουμε 10-12 παίκτες που μπορούν να παίξουν. Σίγουρα, εντάξει, η απώλεια του Ντούντα για ουσιαστικά μεγάλο χρονικό διάστημα στο παιχνίδι ήταν κάτι, αλλά θεωρώ ότι έχουμε τους παίκτες και την ποιότητα να το ξεπεράσουμε. Ο αγώνας κρίθηκε ξεκάθαρα στο ότι δεν ελέγξαμε το ρυθμό στο δεύτερο ημίχρονο. Η ΑΕΛ βρήκε σουτ, δεν γυρίσαμε πίσω στην άμυνα όπως έπρεπε να γυρίσουμε και έπρεπε. Και δεν μπορέσαμε να το διαχειριστούμε αυτό το κομμάτι. Αυτό είναι μόνο. Βρήκαν κάποια εύκολα σουτ στον εφηδιασμό, οπότε οκ. Okay. Ο Ντούντα είναι πολύ σημαντικός καλαθοσφαιριστής. Θα περιμένετε να δείτε ποιο είναι το πρόβλημα. Γενικά όμως για την Ανόρθωση, η σεζόν φέτος πηγαίνει κατά πλάνου. Είσαστε εντός των play-off όπως και πέρσι. Πες μας λίγο για το πώς πάτε μέχρι στιγμής σεζόν και ποιο είναι το τελικό στόχος. Η σεζόν, εντάξει, μέτρια θα μπορώ να πω ότι θα πάει. Νομίζω ότι οι τραυματισμοί μας έχουν επηρεάσει. Έχουμε αλλάξει έναν ξένο, παίζουμε πολλά παιχνίδια με τρεις ξένους. Είναι σημαντικό αυτό. Ο Ντούντα Σανάτζε είναι ένας παίκτης, όπως είναι και οι άλλοι 10 που έχουμε, πολύ σημαντική για όλη την ομάδα. Εμείς πρέπει να διαχειριστούμε πρώτα απ' όλα τους τραυματισμούς μας. Να μπορέσουμε να κάνουμε προπόνηση, να βρεθούμε σαν ομάδα μέσα στο γήπεδο. Σαν χρονιά, είπα και στα προηγούμενα παιχνίδια ότι πάμε παιχνίδι-παιχνίδι. Ό,τι γίνει. Τώρα, αυτό που πρέπει να κάνουμε είναι να προσπαθήσουμε να γίνουμε πιο ομάδα και σίγουρα οι τραυματισμοί δεν βοηθάνε σε αυτό. Coach, ευχαριστώ πολύ. Ας αφήσω να πας με την ομάδα σου. Καλή συνέχεια.